Το 1949 συμβαίνει η πρώτη μεγάλη επανάσταση στο κυπριακό μπάσκετ. Σταδιακά ο αγγλικός στόλος αποχωρεί και πλέον τη θέση του παίρνουν τα αμερικανικά πλοία του 6ου στόλου της Μεσογείου. Οι Αμερικάνοι θα είναι και ο βασικός λόγος που το άθλημα θα γνωρίσει πολύ μεγάλη άνθηση στο νησί, κυρίως τη δεκαετία του 1950 και 1960, και θα γίνει αγαπητό από τους κερκυραίους φιλάθλους. Οι γιγαντομαχίες με τις ομάδες του 6ου Αμερικανικού στόλου της Μεσογείου, περιγραφές, φωτογραφίες και στοιχεία της τότε εποχής. Τα γήπεδα και οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Μεγάλης ομάδος μπάσκετ των προσκόπων της διετίας 1954-1955 μέσα από σπάνιο υλικό και φωτογραφίες. Είναι η ομάδα που έφερε την επανάσταση στο κερκυραϊκό μπάσκετ. Η ομάδα πρότυπο της πανεργατικής της διετίας 1956-57. Η άνοδος και η πτώση. Οι άγνωστες πτυχές της ιστορίας της. Το πρώτο ταξίδι κερκυριακής ομάδος στην Αθήνα το 1955. Καριέρα μου στο εξωτερικό, στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, ανέκδοτες φωτογραφίες και αρχιακό υλικό της τότε εποχής. Η κορύφωση των συναρπαστικών αγώνων με τους Αμερικάνους. Ανέκδοτες ιστορίες και ντοκουμέντα της εποχής.